από τις δονήσεις που γίνονται συντοχρόνως έχει ξανανοίξει. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού δείχνει τη μεγάλη ρογμή που έχει σχηματιστεί σε ολόκληρο τον τοίχο, σύμφωνα με τους κατοίκους στο μεσαίο του Δήμου Ρεοκάστρου, από τις εκρήξεις των λατομείων δονεί την περιοχή τους. Χειρότερα από σεισμό κουνιέται το έδαφος. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι γίνεται σεισμός και δεν το καταλαβαίνουμε ότι είναι σεισμός. Γιατί έχουμε συνηθίσει στις δονήσεις του λατομείου. Σπίτι έχει γεμίσει όλο ραγμές και αναγκάστηκα να βάλω γύψο σανίδες για να το καλύψω, γιατί έχω κουραστεί να το συνέχεια να κάνω σοβάδες. Η πρόσφατη απόφαση αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης σχετικά με την έγκριση μίσθωσης για εκμετάλλευση δημόσιας λατομικής έκτασης αδρανών υλικών Ευαδού 250 στρεμμάτων προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερο πανικό στους κατοίκους ευρύτερης περιοχής. Η σκόνη, ανά πάσα στιγμή, τα φουρνέλα, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, πολλά ραγίσματα από σπίτια. Αλλά το βασικότερο, η επέκταση του οικισμού, εκτός από τα θέματα υγείας, η επέκταση του οικισμού προς την περιοχή του Λατομείου, τώρα που λειτουργεί, είναι απαγορευμένη. Δεν μπορεί να κάνει κανένα σπίτι πέραν των χιλίων μέτρων από την περιοχή αυτή. Οι ρογμές συνεχίζουν στα σπίτια μας, ασπρίζουμε, τα γεμίζουμε και ξανανοίγουν. Τι περί το να πω. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε. Στις 17 Φεβρουαρίου έχει προγραμματιστεί να συλληφθεί έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Ρεοκάστρου με θέμα την ακύρωση της απόφασης αποκεντρωμένης διοίκησης. Εμένα προβλήμα σε τρεις ενέργειες. Πρώτον, να μπει νομικός σύμβουλος, ο οποίος γνωρίζει το αντικείμενο, οπότε με την Οικονομική Επιτροπή ορίζεται, ο οποίος θα κάνει ανέρεση στην έγκριση αυτής της διαδικασίας και να γίνει προσφυγή στο αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταθάκη, και με κοινοποίηση τον κύριο Φάμελο, που ζητούμε και σαν συμπολίτη μας να δείξει το ιδιαίτερο ενδιαφέρον να προχωρήσουμε στην αναστολή της διαδικασίας αυτής. Παράλληλα, ομόφωνα αποφασίσαμε να κάνουμε ένα δημοτικό συμβούλιο στο σημείο όπου γίνεται και το λατομείο και εκεί να έρθουν οι αρμόδιοι φορείς του τόπου μας, αλλά και οι παράγοντες της τοπικής κοινωνίας και οι βουλευτές όλων των κομμάτων, να δουν από κοντά τις έντονες αντιδράσεις όχι μόνο των κατοίκων του Μεσαίου, διότι δεν είναι αυτοί που θίγονται, θίγεται όλος ο Δήμος Ρεοκάστρου. Για το θέμα αυτό τοποθετήθηκαν υποψήφοι δήμαρχοι Ανέση Πολυχρονίδης και Παντελή Τσακύρης και άσκησαν κριτική κατά της διοίκησης. Είναι μια απόφαση η οποία πραγματικά δείχνει από τη μια την αδυναμία, θα έλεγα, της σημερινής διοίκησης να διεκδικήσει και να, θα έλεγα, μέχρι σε ένα βαθμό να καταφέρει να σταματήσει αυτή την εξόρυξη η οποία ταλανίζει χρόνια τους κατοίκους των περιοχών με τεράστια προβλήματα όσον αφορά τη στατικότητα των κτηρίων, με πολλά προβλήματα από την καθημερινή διέλευση μεγάλων οχημάτων από τη σκόνη το καλοκαίρι. Μία λύση υπάρχει και μοναδική, από χαρακτηρισμό της περιοχής. Καμία άλλη. Εάν θέλουμε να μιλάμε για περιοχή με οικολογικές ευαισθησίες, περιοχή στην οποία μπορούμε να αναπτύξουμε περιβαλλοντικά πολλά πράγματα, δεν μπορούν να γίνουν αυτά αν δεν αποχαρακτηριστεί η περιοχή από λατομική, εφόσον πρόκειται για μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Όπως βλέπετε πίσω μου, τα κτίρια έχουν υποστεί ρογμές στους τοίχους τους από τα λατομεία της περιοχής. Δεν θέλω να κλείσει, απλά να μειώσει τις εκρήξεις που μας κάνει. Ας δουλέψει, γιατί υπάρχει κόσμος που δουλεύει εκεί. Είναι μια περιοχή πολύ μεγάλη, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως λατομική. Και ανά πάσα στιγμή εμείς έχουμε την δαμόκλειο σπάθη πάνω στο κεφάλι μας ότι ανά πάσα στιγμή μπορούν να δημιουργηθούν άλλα λατομεία. Φαντάζεστε, έχουμε 6, θα έρθουν άλλα 2-3 και καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα. Πριν από λίγες ημέρες υπήρξε ανακοίνωση της διοίκησης του Δήμου Ρεοκάστρου με την οποία επιτίθεται μεταξύ άλλων και στον αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελο. Ο αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο οποίος εκλέγεται στη Β' Θεσσαλονίκης και έχει γνώση του όλου θέματος στο λατομείο του Μεσαίου, δεν θεώρησε σκόπιμο να ενημερωθεί από τη διοίκηση του Δήμου Ρεοκάστρου πριν προβεί στις τελευταίες βεβαιασμένες του δηλώσεις επί του θέματος, αναφέρει η ανακοίνωση. Λίγες μέρες νωρίτερα, ο κ. Φάμελο, στην ιστοσελίδα Πολίτες Ρεοκάστρου, δήλωσε: καμία προσφυγή δεν έγινε από το Δήμο και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας κατά των περιβαλλοντικών όρων για τη λειτουργία του λατομείου στο Μεσαίο.